πιστεύεις, ποιος θα βγει? Το feeling μου λέει άντρας. Willy. Ναι. Ναι. Και εγώ αυτό πιστεύω. Λέει άντρας. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε τέσσερις εναντίον τέσσερις. Στο συμβούλιο σήμερα θα υπάρξει μια αποχώρηση. Θεωρώ ότι θα φύγει ο Willy. Και αυτό το πιστεύω γιατί έχει δείξει μια συμπεριφορά αρκετά ηρωνική, θα έλεγα, κάποιες φορές θορυβώδες πολύ. Κάτι που εμένα δεν μου ταιριάζει στην δική μου ιδιοσυγκρασία. Από εκεί και πέρα, σαν αθλητής είναι καλός. Δεν έχει δείξει και καλό χαρακτήρα. Είδες ακόμα για χθες αυτό που έκανε? Ποιο? Όταν κέρδισε, γιατί έχει αγωνιστικά δεν κακός, είναι καλός. Η συμπεριφορά του πιστεύω τον χαλάει. Τι έκανε αυτό? Και με το που τελείωσε τον αγώνα, άρχισε να φωνάζει: αφήστε με, αφήστε με, γιατί πήγαν να τον αγκαλιάσουν όλοι και αυτός ήθελε να το κραυγάζει μόνος του. Και άρχισε να του μαλώνει, τέλος πάντων. Αφήστε με και παρατήστε με και τέτοια. Αν κάπως έτσι το έλεγε. Το άκουσα αυτό και γύρισα, αλλά νομίζω δεν έκανε πλάκα εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω. Γιατί μερικούς έβλεπα λίγο να χαμογελά. Λίγο έτσι. Έχει τέλος πάντων. Πλάκα. Έχει ένα ύφος. Εγώ ακούω πολύ γενικά. Είναι και η δουλειά μου τέτοια που περισσότερο παρατηρώ και ακούω παρά θέλω να μιλάω. Επομένως, έχω πολύ παρατηρήσει πράγματα από εδώ που έχουν συμβεί και μου έχει κάνει πάρα πολύ καλό. Τι άλλο έχεις δει? Πολλά έχω δει. Έχω δει πως ο άνθρωπος αλλάζει ανάλογα με το τι νιώθει. Πως ο άνθρωπος, ενώ λέει ότι είναι ομαδικός, δεν είναι. Κοιτάει την ατομικότητά του και υποχθόνια πάει να βγάλει τα μάτια του άλλου, ενώ του λέει πόσο τον αγαπάει μπροστά. Έχω δει πολλά πράγματα να συμβαίνουν. Το ότι δεν μιλάω, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν μου αρέσει να τα επισημαίνω. Είναι για μένα. Είναι για να με πάω παρακάτω στη ζωή μου, για να κάνω αυτά που θέλω να κάνω τώρα. Τι που θα βγω από εδώ. Σου αυτό που είδες δηλαδή? Το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα είναι ότι η αλήθεια φαίνεται. Και η πρώτη σου διέστηση είναι και η αληθινή για τον κάθε άνθρωπο. Όταν μετά τα δικαιολογείς τα πράγματα, τα δικαιολογείς για την δική σου η ανάγκη να τα δικαιολογήσεις.